κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στις πολιτικές μας παρεμβάσεις, στην πολιτική εκπομπή του Αχαΐα για την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Απόψε μαζί μας η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Νέα Συμπόρευση για τον Ερήμανθο του Διαμαντή Κανελόπουλου, κυρία Ασπασία Καρίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια πολυγόνιμη συζήτηση. Εννοείται. Πάντα το δούνε και λαβήν κάτι αποβίβει. Φυσικά. Ενόψει λοιπόν τώρα των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου, μας χωρίζει λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει. Βρίσκεστε κι εσείς σίγουρα σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Ποιο είναι λοιπόν για εσάς το διακύβευμα των εκλογών στο Δήμο Ερημάνθου? Ο Δήμος Ερημάνθου, ο Δήμος της καρδιάς μας, όπως πολλά στελέχη της παράταξής μας έχουμε αυτή τη φράση, γιατί είναι ένας Δήμος που λίγο πολύ, άλλοι τον έχουν ζήσει περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά είναι ο Δήμος της καρδιάς μας. Είναι ο Δήμος που έχει αφήσει μνήμες στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, που ζούμε, τον αγαπάμε και θέλουμε να ανεβάσουμε λίγο πιο ψηλά τον πήχη. Μπορεί, έχει προοπτικές να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα και η καθημερινότητα των δημοτών να γίνει καλύτερη, μια πιο ποιοτική καθημερινότητα. Να ανεβάσουμε τον πήχη πιο ψηλά, μπορεί να πάει πιο ψηλά. Έχει πολύ δυνατά σημεία ο Δήμος Ερημάνθου και οι ίδιοι οι δημότες, αλλά και ο τόπος σαν τόπος. Είναι ένας πλούσιος τόπος ο Δήμος Ερημάνθου. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτά τα δυνατά σημεία δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν από την παρούσα διοικητική αρχή? Νομίζω ναι. Δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Μπορεί να ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που δεν μπόρεσαν? Ποια είναι τα μεγαλύτερα, έτσι μπορούμε να πούμε, οι παραλήψεις της παρούσας δημοτικής αρχής και δεν έχουμε δει την μέγιστη αυτή αξιοποίηση στην οποία αναφερθήκατε? Συνήθως όταν κάτι δεν πάει καλά και δεν πάει παραγωγικά, εκτελεστικά, ψάχνεις να δεις τι σου φταίει εκ των έσω. Εγώ δεν είμαι ενεργή δημοτική σύμβουλος για να έχω ζήσει την παρούσα δημοτική αρχή εκ των έσω και για αρκετό καιρό. Εγώ είμαι αντιπολίτευση, ένα χρόνο τώρα, από ένα χρόνο που έχω μπει στην παράταξη. Δεν έχω την εικόνα εκείνη που θα μπορούσα να έχουν ή που έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι ή ενεργοί και έχουν ζήσει πράγματα μέσα στα διοικητικά συμβούλια. Όταν όμως δεν υπάρχει έργο, συνήθως ψάχνεις τις αιτίες εκ των έσω. Τι δεν έχει πάει καλά, πρέπει να το δει ο κύριος Μπαρίς με την ομάδα του και τι δεν αξιοποίησαν όπως θα έπρεπε να αξιοποιήσουν. Έχω ακούσει συνεντεύξεις του και έχω διαβάσει. Δεν με επαναπάβει σαν δημότησα Ερημάνθου ούτε τα χρόνια του COVID και η υγειονομική κρίση, ούτε άλλες δικαιολογίες που ακούστηκαν. Ένας δήμαρχος μπορεί να παράγει έργο και εδώ είναι το δυνατό του χαρτί, όπως και να έχουν εγκαταστάσεις. Πρέπει να παράγει έργο. Μπορεί να πηγαίνουν λίγο πιο πίσω, αλλά δεν είναι τροχοπέδι να μην κάνεις έργο. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν έχει παραχθεί το έργο που θα έπρεπε και στον βαθμό που θα μπορούσε να έχει παραχθεί. Ναι. Τώρα, εσείς είστε μια πολύ ενεργή δημότης, κυκλοφορείτε καθημερινά σε διάφορα μέρη του Δήμου Ερημάνθου, μιλάτε και συναναστρέφεστε με τους δημότες. Ποια είναι, πιστεύετε, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, τα προβλήματα εκείνα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους? Πάνω κάτω τα προβλήματα του Δήμου είναι κοινά. Ίσως σε άλλες κοινότητες λίγο παραπάνω το ένα, λίγο παρακάτω το άλλο, αλλά όλα έχουν τον ίδιο παρονομαστή. Στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε πιο πολύ στα χωριά, γιατί έχουν ξεκινήσει περιοδίες σαν παράταξη, αλλά και πριν, δηλαδή και ο επικεφαλής της παράταξης που επί 4 χρόνια είναι καθημερινά στα χωριά, πιάνει το μήνυμα της εγκατάλειψης των χωριών, δηλαδή της απουσίας των έργων, αλλά και της παρουσίας της Δημοτικής Αρχής.
τα προβλήματα. Η οδοποιία είναι ένα πονεμένο θέμα. Δεν το συζητώ. Και χθες, το απόγευμα που ήμουν στην κοινότητά μου, μας δόθηκε η δυνατότητα, προσπαθήσαμε να περάσουμε έναν δρόμο. Έναν δρόμο που εγκαταλείφθηκε. Έναν δρόμο που η Δημοτική Αρχή δεν τον καθαρίζει, τον αφήνει στην τύχη του, με αποτέλεσμα σιγά σιγά θα κλείσει. Άρα έχουμε πάντα μια γενική εικόνα του Δήμου. Δεν κάνουμε έργο μόνο σε στοχευμένους δρόμους, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Λέμε κάνουμε αυτό, προβάλλεται αυτό έξω, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος δρόμος κάπου. Δεν είναι έτσι. Ο Δήμος πρέπει να ελέγχει όλους τους δρόμους, να τους συντηρεί με την ίδια τάξη και σειρά, να έχει την ίδια καθαριότητα παντού. Έχω ακούσει για την καθαριότητα που σχολιάστηκε σε τελευταία συνέντευξη. Καθαριότητα δεν είναι μόνο η γεμάτη ή άδεια κάδη. Καθαριότητα είναι η ακαθάριστη δρόμη. Καθαριότητα είναι τα καθάριστα χωριά που το χορτάρι πολλές φορές τα κλείνει. Καθαριότητα είναι οι άβλοι χώροι των σχολείων που έγιναν πανηγύρια και εκδηλώσεις σε πολλούς χώρους από αυτούς και όμως έβλεπες ότι είχαν καθαριστεί με πρωτοβουλίες άλλων φορέων. Δεν είναι μόνο είναι άδειος ο κάδος, είναι πολλά πράγματα. Κάτω. Η οδοποιία όμως είναι ένα θέμα. Υπάρχουν χωριά που το χειμώνα με δικές τους πρωτοβουλίες καθαρίζονται καθημερινά για να μπορέσει να φτάσει το φορτηγό να πάρει το γάλα, όπως μας έλεγε εκεί ένας κάτοικος, με δικές τους πρωτοβουλίες, ατομικές, όχι μηχανήματα του Δήμου. Έχουμε βρεθεί σε χωριό που λένε ότι εδώ το τελευταίο μηχάνημα ήταν επί τάδε και το επί τάδε όνομα, για να μην αναφέρουμε, είναι προ 7-8 χρόνων. Ή έχουμε πάει σε άλλο χωριό που υπήρχε μια δύσκολη περίσταση και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι της οικογένειας να πάνε στο σπίτι τους. Γιατί ο δρόμος είχε κλείσει από έντονη βροχή και λάσπη. Δεν λέω ότι η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή θα έχει μέρημνα ανά πάσα στιγμή ενός έντονου καιρικού φαινομένου. Θα συμβούν αυτά, αλλά όχι παρατεταμένη εγκατάλειψη. Μιλήσατε λοιπόν για οδοποιία και καθαριότητα. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ συχνά προβλήματα που αναφέρονται από τους ίδιους τους κατοίκους είναι και η ίδρυψη και η άρδευση. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε και από αυτών των θεμάτων. Ναι, η ίδρυψη. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Ο Δήμος Ερημάνθου στα δυνατά του σημεία έχει το φράγμα. Και όμως υπάρχει δυσκολία στα διπλανά χωριά, πόσιμο νερό. Φέτος βέβαια υπήρχε ένα ήπιο καλοκαίρι. Πέρυσι ήταν πιο δύσκολο. Πέρυσι μείναμε μέρες χωρίς νερό, αρκετές κοινότητες. Μέσα σε αυτή και η δική μου κοινότητα. Είναι ένα πονεμένο κομμάτι. Το αν ξεμένουμε λίγες μέρες ή πόσες μέρες χρονικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι και η ίδρυψη. Και είναι ένας τόπος πλούσιος σε νερά. Δεν είναι ένας τόπος που στερείται νερά. Αυτό είναι το οξύμορο. Δηλαδή, φυσικός πλούτος που μπορεί να γυρίσει στους ίδιους τους δημότες. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Πραγματικά είναι ένας πλούσιος τόπος ο Δήμος Ερημάνθου. Πολύ ωραία. Αναφερθήκατε λοιπόν ήδη και εσείς στην πρόσφατη συνέντευξη της Δημοτικής Αρχής, αλλά θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω, έκανε λόγο ο κύριος Μπαρίς για μηδενιστική αντιπολίτευση. Θέλετε να απαντήσετε κάτι από αυτού? Θεωρείτε ότι έχει ενδεχομένως παρεξηγηθεί, παρερμηνευτεί κάτι ως μηδενιστική έτσι, προσέγγιση? Ακούγοντας τη συνέντευξη, διαφώνησα και πάλι έχοντας ζήσει την παράταξη από άλλη χρονική στιγμή και από άλλη θέση. Μπαίνοντας, επειδή πλέον όλα αναρτώνται στο διαδίκτυο, η αντιπολίτευση, σαφώς και δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Μπαρή, η αντιπολίτευση πολλές φορές έχει κάνει τοποθετήσεις και προτάσεις
το αν έχουν γίνει αποδεκτές, ας προβληματιστούμε λίγο όλοι γιατί δεν έγιναν αποδεκτές. Έχουν γίνει προτάσεις. Έχουν γίνει τοποθετήσεις. Δεν εισακούστηκαν. Μίλησε ότι δεν έχει κατατεθεί πρόγραμμα. Πρόγραμμα η παράταξη έχει. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Μπαρίς, ότι έπρεπε να κατατεθεί το πρόγραμμα της παράταξης. Δεν το κατάλαβα αυτό το σημείο, το είχα μία απορία ακούγοντας τη συνέντευξη, να κατατεθεί πού. Στην ΙΝ Δημοτική Αρχή. Ήταν μια ανοιχτή πρόταση, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα τι πρόγραμμα έπρεπε να καταθέσει η αντιπολίτευση και πού. Προτάσεις μεμονωμένες, ναι, έχουν κατατεθεί. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που απλά λέγονται για να λέγονται και δεν είναι έτσι. Στο διαδίκτυο λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι το διαδίκτυο έχει τα καλά του και τα θετικά του και τα αρνητικά του, αναρτώνται και έχουν αναρτηθεί πολλές τοποθετήσεις που έγιναν μέσα σε αυτή την τετραετία, ή εντάξει τώρα δεν γίνονται, αλλά έχουν κατατεθεί. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν δημοσιεύσεις αρκετές κάθε χρόνο στις εφημερίδες με αντίθετη άποψη, τεκμηριωμένη, με θέση. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση δεν είχε πρόταση. Είχε. Ανοιχτή τοποθέτηση, δημοσιοποιημένη τοποθέτηση και έχοντας κατατεθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή και στις εφημερίδες έχοντας βγει, υπήρχε η αντιπολίτευση, ήταν παρούσα. Δεν ήταν η αντιπολίτευση μόνο στα χαρτιά. Αυτό τουλάχιστον θα μπορούν να το βεβαιώσουν οι νυν δημοτικοί, αυτοί που είναι ενεργοί ακόμη δημοτικοί συμβούλοι, και είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουν ζήσει κάποια πράγματα μέσα στα διοικητικά συμβούλια. Εγώ τα έζησα ως υποψήφια, αλλά επειδή θέλω να ενημερώνουμε ποια θέση έχει παράταξή μου κάθε φορά, υπάρχουν και έχουν αναρτηθεί και μπορεί ο καθένας να τις βρει. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο κ. Μπαρίς. Πολύ έτσι σαφής η απάντησή σας. Περνώντας στην δική σας τώρα παράταξη, είδαμε προ λίγων μηνών την συμπόρευση, την απόφαση έτσι συνεργασίας του κυρίου Καναλόπουλου και του κυρίου Δρυβίλα. Πώς είδατε εσείς, έτσι, ποια είναι η εκτίμησή σας για την συμπόρευση αυτή, πώς είδατε αυτή την εξέλιξη? Νομίζω ότι όλοι την είδαμε θετικά, και από την παράταξη τη δική μας και από την παράταξη του κυρίου Δρυβίλα. Στο Δήμο Ερημάνθου δεν είμαστε πάρα πολλοί. Για να έχουμε τόσους ανθρώπους να θέλουν να εμπλακούν στα αυτοδιοικητικά. Είμαστε λίγοι. Οπότε πρέπει πολλές φορές να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, όταν συνειδητοποιούμε στην πορεία ότι δεν είναι και πολύ διαφορετικές. Δεν είναι καθόλου διαφορετικές. Γίναμε μια μεγαλύτερη παράταξη, ένα καινούριο αυτοδιοικητικό σχήμα. Οι θέσεις μας ήταν ίδιες, γιατί και οι τοποθετήσεις της παράταξης του κυρίου Δρυβίλα απέναντι στη Δημοτική Αρχή ήταν ίδιες. Δηλαδή είχε την ίδια άποψη και εκείνος, τις ίδιες θέσεις, όπως και η δική μας, όπως και του κυρίου Σκιαδά. Δεν θα πω ότι κανείς, πάνω κάτω νομίζω ότι κρίνεται η Δημοτική Αρχή και όλοι έχουν τις ίδιες απόψεις. Οπότε, όταν λοιπόν δεν είμαστε πολλοί, ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Η ισχύ εν τη ενώση. Αυτό ήταν και το σύνθημα. Αυτό ήταν και το σύνθημα. Γίναμε μια μεγάλη παράταξη με κοινές απόψεις, με κοινές θέσεις που μαζί τρέχουμε. Δεν άλλαξε τίποτα από την ημέρα της συμμαχίας και μετά. Τρέχουμε το ίδιο παράλληλα όπως τρέχαμε. Γίναμε πιο δυνατοί, όχι μόνο ποσοτικά σε αριθμό, αλλά και ψυχικά, γιατί μια ομάδα θέλει ψυχή, και πνευματικά, γιατί υπάρχει μια πληθώρα διαφορετικών απόψεων. Θα κατατεθούν πολλά, θα ακουστούν πολλά, άλλα θα γίνουν, άλλα όχι. Και νομίζω ότι το ίδιο επικροτήθηκε και από τον κόσμο. Έχετε λάβει λοιπόν τέτοιο θετικό κλίμα από αυτού. Ναι. Υπήρξαν σίγουρα κάποιες θέσεις που είπαν που είχαν άλλη άποψη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είχε θετική ανταπόκριση. Δηλαδή, όχι έπρεπε να γίνει,
με την έννοια του πρέπει νομοτελειακά. Βγήκε. Βγήκε για, αυτό το, για αυτές τις θέσεις και τους λόγους που είπαμε. Πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς, ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, ποια είναι η σχέση σας με τον επικεφαλής της παράταξης, αλλά και με τους συνυποψηφίους σας που συνεργάζεστε σε καθημερινό πλέον επίπεδο, συνδιαλέγεστε, έχετε ενδεχομένως να κάνετε με ανθρώπους και πολύ διαφορετικούς από εσάς, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνετε να συνεργαστείτε για έναν κοινό σκοπό. Ναι. Πάντα ο σκοπός κρατάει την ομάδα δυνατή. Από εκεί ξεκινάμε, πως ο σκοπός της ομάδας είναι η παράταξη, είναι το καλό της παράταξης. Οπότε, έχοντας αυτό μέσα στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, δουλεύεις για το κοινό καλό όλων. Η σχέση με την ομάδα. Η ομάδα του ψηφοδελτίου είναι μια καταπληκτική ομάδα. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Είναι μια διαστρωματική ομάδα, έχει όλες τις ηλικίες, έχει όλα τα επαγγέλματα από όλους τους φορείς, από ανθρώπους που ζουν μόνιμα στον Ερήμανθο, από ανθρώπους που δεν ζουν μόνιμα στον Ερήμανθο, όλα τα επαγγέλματα και πρωτογενή παράγοντα και επιστημονικοί φορείς. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Αυτή η ομάδα που στον πλουραλισμό των διαφορετικών απόψεων μπορεί να διαφωνήσει κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα ξαναβρίσκει το ρυθμό, γιατί είναι η παράταξη. Είναι το καλό της παράταξης και θα συνεργαστούμε όλοι. Εγώ γνώρισα κόσμο, εκτός από τη δυναμική της ομάδας, αλλά και στα χωριά, γνώρισα κόσμο όλο αυτό του βγαίνοντας προς τα έξω και επικοινωνώντας καθημερινά με ανθρώπους που μέχρι και χθες πολλούς δεν τους γνώριζα, κάτι αποφέρει στον καθένα μας, σε όλους μας. Και αυτό λειτουργεί θετικά. Είμαστε, ιδίως τον τελευταίο καιρό, κάθε μέρα με την ομάδα. Μαζί, όλοι μαζί. Αυτό από μόνο του λειτουργεί ενισχυτικά. Δενόμαστε ακόμα περισσότερο. Άλλο να είσαι καθημερινά με έναν άνθρωπο και άλλο να είσαι σε πιο αργούς ρυθμούς. Δενόμαστε. Αυτό μας κάνει να δουλεύουμε ακόμα περισσότερο. Αφήνοντας πίσω πολλά δικά μας. Αφήνοντας την κούραση την προσωπική. Αφήνοντας τον ελεύθερο χρόνο μας που δεν είναι καλά, δεν του συζητάμε. Τις εργασίες που ο καθένας έχει, την πρωταρχική του εργασία. Γιατί αυτό το δέσιμο, όσο φτάνουμε στην ημερομηνία της κάλπης, λειτουργεί τροφοδοτικά. Ότι φτάνουμε και πρέπει να πετύχουμε το στοίχημά μας. Το στοίχημα ότι εμείς θέλουμε να μας δοκιμάσετε. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα μηνύματα του κόσμου και το κλίμα που παίρνετε έτσι καθημερινά, θα σας δώσουν, πιστεύετε, ποια είναι η εκτίμησή σας, την ευκαιρία να εκπληρώσετε αυτό το στοίχημα? Εμείς δεν ελπίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία για το στοίχημα. Πραγματικά είμαστε σίγουροι. Και γιατί το λαμβάνουμε στα μηνύματα και γιατί το πιστεύουμε. Νομίζω ότι το έχουμε δει στα μάτια των δημοτών μας, πως θέλουμε την αλλαγή, θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα, θέλουμε να δούμε κάποιο έργο, γιατί έργο δεν έχει παραχθεί, τρέχουν έργα που είναι προηγούμενων δημοτικών αρχών. Όπως ας πούμε η ορεινότητα, που ναι, χαιρετίζουμε την κυβερνητική απόφαση που δόθηκε στην παρούσα δημοτική αρχή, αλλά για να γίνει αυτό είναι δεκαετιών έργο. Δεν είναι της παρούσας δημοτικής αρχής που την έχει οικειοποιηθεί ο κύριος Μπαρής. Την επισφράγισε η παρούσα κυβέρνηση με την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά οι εργασίες έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2011. Όχι απλά ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δοκιμαστούμε και θέλουμε να δοκιμαστούμε. Δηλαδή είναι το στοίχημά μας. Το στοίχημα της επόμενης μέρας. Το στοίχημα που θέλουμε όλοι να είμαστε εκεί. Και γιατί να μην είμαστε εκεί? Νομίζω ότι αν κρίνω από τον εαυτό μου πώς έφτασε να εμπλακεί με τα αυτοδιοικητικά,
Ήταν κάπως έτσι η ερώτηση του «Και γιατί να μην είμαι εγώ αυτή που θα μετέχει στις αποφάσεις, στα έργα ενός Δήμου που αγαπάει, ενός Δήμου που είμαι εκεί. Μπορεί να η εργασία μου και η ζωή μου να είναι στην Πάτρα, αλλά και η παρουσία μου στο χωριό είναι δυνατή και συχνή. Γιατί λοιπόν να μένω αμέτωχη και να περιμένω κάποιοι άλλοι να παίρνουν αποφάσεις για τον τόπο που αγαπάω». Νομίζω ότι έτσι λειτουργούν όλα τα στελέχη της παράταξης. Θέλουμε να έχουμε άποψη στον τόπο που ζούμε και να μην μένουμε αδρανείς και αμέτωχοι, μυρολατρώντας και περιμένοντας τους άλλους να ορίσουν τη μοίρα του Δήμου Ερημάνθου. Θέλω να πιαστώ από μία φράση που μόλις είπατε, γιατί να μην είμαι εγώ αυτή που θα παίρνει τις αποφάσεις και να μένω αμέτωχη. Είστε μία νέα δραστήρια, δυναμική γυναίκα. Θεωρείτε ότι μπορείτε να εμπνεύσετε και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με τα κοινά, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που έχουμε 2023, είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Βλέπετε γυναίκες στον Ερήμανθο να ασχολούνται, να είναι ενεργές, να γνωρίζουν τα αυτοδιοικητικά του τόπου. Αρκεί να το θέλεις. Εάν καλλιεργηθεί λίγο μέσα στο μυαλό αυτό, να θέλω κάτι, θα γίνει πολύ εύκολα. Δεν είναι εύκολο η γυναικεία παρουσία στα αυτοδιοικητικά. Αλλά δεν είναι και δύσκολο. Είναι στη δύναμη του θέλω της κάθε γυναίκας ή του κάθε υποψήφιου ή υποψήφιας. Στη δύναμη του θέλου του, στη δύναμη της ψυχής του. Φυσικά, ο άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στο κοινό καλό θα βρει πολλούς και πολλές διόδους. Μπορεί να μην έχουν το όνομα αυτοδιοίκηση ή να έχουν κάποια άλλη παρουσία σε συλλόγους, σε εθελοντικές δράσεις. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται εθελοντικά. Μπορεί αυτός ο κόσμος και η γυναικεία παρουσία να μην είναι τόσο συχνή στην αυτοδιοίκηση. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει το μεράκι ακόμη και σε πολλές γυναίκες και εμπλέκονται σε κοινές δράσεις στο Δήμο Ερημάνθου. Δεν έχει τόσο το όνομα αυτοδιοίκηση, αλλά πότε δεν είναι αργά. Έχει αυτό, ναι. Νομίζω ότι κάθε φορά, ιδίως τώρα που αυξήθηκε το ποσοστό της, το 40%, η αναλογία εκ των πραγμάτων, ο μηχανισμός του γυναικείου θα ενισχυθεί, μπαίνει στη φιλοσοφία, να εμπλακείς. Λίγο λοιπόν πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω εύλογα. Νομίζω, μιλήσατε κι εσείς για μηδαμινό ελεύθερο χρόνο. Είστε και παιδαγωγός, έχετε κανονικά την εργασία σας, τρέχετε όλο το πρωί σε ένα από τα σημαντικότερα, έτσι, σε ένα λειτουργήμα, και παρόλα αυτά έχετε κανονικά και το έργο σας στα κοινά, να μιλάτε με τους δημότες, να είστε σε έτσι, διαβουλεύσεις με τους συνεργάτες σας. Πώς καταφέρνετε, πώς είναι η καθημερινότητά σας και πώς καταφέρνετε όλα αυτά να τα συνδυάσετε, είναι μια απορία δική μου. Και μία απορία δική μου και της οικογένειάς μου το ίδιο θα ήταν. Είναι αυτό που είπα πριν, αρκεί να το θέλεις. Ό,τι και να θελήσει ο άνθρωπος, θα βρει τρόπο και θα το κάνει. Εγώ στην κοινότητά μου είχα μία εμπλοκή με κοινά. Δεν ήταν μόνο η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή πάντα είχα αυτό μέσα μου του ό,τι μπορώ να κάνω για τον τόπο μου να το κάνω. Ήρθε η αυτοδιοίκηση απλά και το συμπλήρωσε. Ο χρόνος τώρα εδώ που απαιτείται είναι πολύ μεγάλος. Μία παράταξη έχει πολλή δουλειά παραταξιακή και σαν παρουσία και σαν έργο και πολλά πολλά πολλά. Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν από εκείνα τα καλοκαίρια που θα χρεώσω στην καριέρα μου της μηδαμινής ξεκούρασης, διότι έτρεχαν τα αυτοδιοικητικά. Βάζουμε όμως, αυτό κρατάει και σε ενισχύει. Ελπίζεις ότι όλο αυτό θα πιάσει τόπο. Και όσο το έχεις στο μυαλό σου, λειτουργεί θετικά. Ελπίζεις ότι θα πιάσει τόπο. Και σε αναπαύει ότι κάνεις το δικό σου προσωπικό αγώνα. Για όλο αυτό που βλέπεις, κάνεις το δικό σου αγώνα. Δεν μένεις αμέτωχος, προσπαθείς. Αυτό σε ξεκουράζει σαν σκέψη,
Δηλαδή, εγώ, να μιλήσω για μένα, πάντα ήθελα να ό,τι μπορώ να κάνω στον τόπο θα το κάνω. Είναι, λέει, μεγάλη χαρά όταν σου δίνουν, αλλά και μεγαλύτερη όταν δίνεις. Αυτό το αίσθημα, λοιπόν, ότι προσπαθείς για κάτι μεγάλο, και αυτό το μεγάλο έχει κοινό παρονομαστεί, σε ξεκουράζει πολλές φορές. Σε ξεκουράζει και σου αλλάζει και την ψυχολογία και ενισχύει τον αγώνα σου και βλέπεις ότι έχεις δυνάμεις που με την απλή λογική δεν ήξερες ότι τις έχεις κιόλας. Και λες, μα δεν γίνεται να το κάνω, και όμως το κάνεις, γιατί όλο αυτό τροφοδοτεί την ψυχή και σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις. Και φυσικά, ο καιρός τώρα πλησιάζει, και η κούραση αυξάνει και το ζενίθ, όλο αυτό είναι σε ζενίθ κατάσταση, είναι η κορύφωση. Όλα γίνονται, αρκεί να θέλεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Όλα γίνονται. Πολύ αισιόδοξο και δυναμικό το μήνυμα. Με αυτό θα ήθελα και να κλείσουμε. Αυτό να κρατήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με τις πολιτικές μας παρεμβάσεις. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.